Ο ΠΟΑ ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο του Ηροδότου στον ημιτελικό που έγινε σήμερα στο Θραψανό και επικράτησε στα πέναλτι 5-3 μετά από έναν αγώνα που έληξε στην κανονική του διάρκεια χωρίς τέρματα. Έτσι, η ομάδα του Ατσαλένιου πήρε την πρόκριση. Μάλιστα, ο ΠΟΑ αγωνιζόταν από το 40 λεπτό με παίχτη παραπάνω, καθώς εκείνο το σημείο του αγώνα για τον Ηρόδοτο αποβλήθηκε με 2 κίτρινες κάρτες ο Γαρεφαλάκης. Στα πέναλτι, οι παίκτες του ΠΟΑ ήταν ιδιαίτερα ψύχρεμοι και ευστόχησαν όλοι, ενώ για τον Ηρόδοτο αστόχησε ο Μπάμπης. Τέταρτο πέναλτι δεν χρειάστηκε να εκτελέσει η ομάδα της Νέας Αλικανασού και με τελικό σκορ το 5-3 στη Ρώσικη Ρουλέτα οι Ατσαλενιώτες έφτασαν στον τελικό. Ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Παίζαμε με τον ΠΟΑ. Νομίζω ότι η ιστορία της ομάδας τα λέει όλα. Εμείς, όπως είχα πει, δεν είχαμε δικαιολογία ότι ήμασταν μια κατηγορία χαμηλότερα. Είχαμε παιδιά που μπορούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση και φάνηκε πάρα πολύ καλά στο ότι μείναμε με 10 παίχτες και όμως δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις και κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει. Το τοπικό ντέρμπι. Ο Ηρόδοτος έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν μπορείς να τον υποτιμήσεις ποτέ. Μα ποτέ. Όποιος το κάνει θα το πληρώσει. Παρόλο που έμεινε με 10 παίχτες, αμυντικά ήταν πάρα πολύ καλός. Και προσπαθούσε να βγει στις αντεπιθέσεις. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας με υπομονή. Χάσαμε, μπορώ να πω, τρεις πολύ κλασικές ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να είχαμε ανοίξει το σκορ και να είχαμε τελειώσει και το παιχνίδι. Γιατί αν προηγούμασταν, μπορούσαμε να το διαχειριστούμε πολύ καλύτερα το παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε και έτσι πήγε στα πέναλτι το παιχνίδι.